Με δυσκολία η εθελόντρια στη Σιτία συγκρατεί τα δάκρυά της όταν εντοπίζει τον κουβά με τα 5 νεογέννητα κουτάβια. Αυτό που έζησα εχθές δεν θα ήθελα επειδή να το ξαναζήσω, κανείς δεν πρέπει να το ζήσει. Θέλω να διαγραφεί από τη μνήμη μου αυτή η εμπειρία. Γίνεται. Ήτανε 5 μωρά μέσα στις μύγες να κλαίνε, να... ίσα που κουνούσαν τα ποδαράκια τους. Το βίντεο προκαλεί ανατριχίλα και κάνει το γύρο του διαδικτύου. Πάγωσα. Δεν μπορούσα. Εκείνη τη στιγμή δεν μπορείς να σκεφτείς καθαρά. Το μόνο που ήθελα εκείνη τη στιγμή να τα πάρω, όπως και το έκανα. Το περιστατικό έλαβε χώρα πριν 2 μέρες στο πισκοκέφαλο Σιτίας. Μία κυρία που πήγαινε εκείνο το πρωί στις Ελιές, θέλησε να πετάξει κάποια σκουπίδια εκεί όταν εκεί βρισκόταν δίπλα σε κάδο απορριμμάτων. Άκουσε και είδε με τα μάτια τα κουτάβια. Η αγωνιώδης και πολύ ωραία αναζήτηση μίας λύσης να τραφούν και να κρατηθούν στη ζωή τα κουτάβια είχε αποτέλεσμα. Δέχτηκα την πληροφορία από μία γνωστή μου ότι ένας γνωστός της έχει μια σκυλίτσα που έχει γεννήσει και για καλή μας τύχη είναι μόνο 30 κουτάβια της ίδιας, οπότε μπορεί να πάρει και τα δικά μας. Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν άκρος συγκινητικές. Τα δέχτηκε, είναι απίστευτες οι εικόνες που τραβήξαμε. Απευθείας δηλαδή να τα γλύψει, να τα φροντίσει, να τα βάλει στην κοιλιά, να θυλάσουμε. Μάλιστα το ένα είχε πέσει σε μια χαραμάδα και το έψαχνε και το βρήκε ίδια και το σήκωσε. Τα ζώα μας δίνουν μαθήματα ζωής. Αχτίδα Φωτός αποτελεί η πιο ενεργή πλέον στάση της αστυνομίας στην εφαρμογή του νόμου, με χαρακτηριστική την άμεση αντίδραση των αστυνομικών της Σιτίας που έσπευσαν να διερευνήσουν την υπόθεση. Τελείως ξαφνικά εχθές δέχτηκα μια επίσκεψη από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σιτίας, οι οποίοι με περισσή έτσι προσπάθεια και ενδιαφέρον και ζήλο θέλησαν να μάθουν τι είχε γίνει, κατέγραψε το συμβάν. Υπάρχει πληροφορία ότι εφεράθη ο άνθρωπος που τα εγκατέλειψε και από κατοίκους της περιοχής. Οπότε θα δούμε τη συνέχεια. Το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις. Δυστυχώς τα περισσότερα δεν έχουν την ίδια καλή τύχη. Όπως η σκυλίτσα που βρέθηκε πριν λίγες μόλις ώρες εγκαταλελειμμένη στη Φοινικιά Ηρακλείου με τα 2 της κουτάβια σε χωράφι, αναζητώντας ακόμα φιλοξενία και προστασία από τη βροχή και το κρύο.